Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να μιλήσουμε για τα έργα, να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, τον κύριο Νίκο Σκουλά, και να μας πει τώρα τι γίνεται και με το φράγμα της Πλακιώτισσας. Ξεκινάει η έμφραξη, καλά το λέμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω. Καταρχάς θα μας πείτε τι είναι η έμφραξη που την ακούνε στο σπίτι και δεν ξέρουν τι είναι. Το φράξιμο. Οκ. Okay. Απλά ελληνικά. Έτσι, μπράβο, να καταλαβαίνόμαστε. Διακόπτω τη ροή του νερού. Ωραία. Σημαίνει για ένα φράγμα η έμφραξη. Τι κάνουμε λοιπόν στη σημερινή σημαντική μέρα για αυτό το εμβληματικό έργο του Ηρακλείου και της Κρήτης. Σήμερα λοιπόν έγινε η τοποθέτηση του πρώτου πόματος, το οποίο με την έμφραξη, με το φράξιμο δηλαδή απλοελληνικά, θα εμποδίζει την ελεύθερη ροή του νερού να περνάει το τείχος του φράγματος και να ρέει στον ποταμό. Αυτό έγινε με σκυροδέτηση, με τσιμέντο δηλαδή, στο συγκεκριμένο τούνελ το οποίο υπάρχει για να υποδεχθεί και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες, για να ολοκληρωθεί η έμφραξη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, πιστεύουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί το φράξιμο του φράγματος, η έμφραξη όπως λέμε, με επιστημονικό όρο, για άρα, το φράγμα του Πλακιώτισσας, και να αρχίσει να βρέχει και να μαζεύουμε νερό. Άρα αυτό, λοιπόν, αυτό θέλω να πω, ότι 35 χρόνια είναι, 40 μετά από την έναρξη των μελετών και των συζητήσεων για το φράγμα. 55. Πόσα? 55, ορίστε. 55. Αυτό το φράγμα το είχαν θέσει σαν ιδέα η Διεθνής Βοήθεια της Ελλάδας δεκαετία του 50. Τόσο πίσω πάμε. Οι πρώτες έρευνες, προσπάθειες και τα λοιπά έγιναν τότε, τη δεκαετία του 2000 έγιναν οι πρώτες έτσι μελέτες και χρηματοδοτήσεις. Τον Μάρτιο του 2022 ο κύριος Αρναουτάκης εξασφάλισε μία χρηματοδότηση τελική για την έμφραξη, 3.600.000. Αυτήν υλοποιούμε από πέρυσι και έχουμε φέτος τα αισιόδοξα αποτελέσματα για τα οποία σας μιλάμε. Δηλαδή, άρα από το φθινόπωρο, κύριε Σκουλά, από το φθινόπωρο λοιπόν, όταν αρχίσει και να βρέχει έτσι, θα αρχίσει να γεμίζει νερό το φράγμα, για να το πούμε απλά. Βέβαια, αυτό είναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή, σήμερα είναι η πρώτη φάση της διαδικασίας κλεισίματος του φράγματος, για να το πούμε και με άλλα λόγια, το οποίο θα οδηγήσει, με τις υποδείξεις φυσικά του Συμβούλου Πλήρωσης, όπως λέμε, για το γέμισμα του φράγματος, στην σταδιακή ολοκλήρωση του έργου. Δηλαδή, από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε σήμερα την πρώτη έμφραξη, τοποθέτηση του πρώτου πόματος, μετά έχουμε την παραγγελία, η οποία έχει γίνει ήδη φυσικά, και την παραλαβή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ελπίζουμε τον επόμενο μήνα, και τις τελευταίες εργασίες, τις χωματουργικές και σκυροδέτησης τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο, προκειμένου 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πάντα, το οποίο προσπαθούμε να τηρούμε πιστά, να έχουμε ολοκληρώσει την έμφραξη του φράγματος Πλακιώτισσας και να αρχίσει να μαζεύει νερό από το προσεχή χειμώνα. Καλά το είπατε λοιπόν, είναι μια ιστορική μέρα πραγματικά. Ναι, είναι κομβική μέρα σήμερα για το φράγμα της Πλακιώτισσας, και γι' αυτό είχαμε και αυτή την επισημοποίηση αυτών των στοιχείων. Είχατε κάνει και μια σύσκεψη της προάλλησης, έτσι, εν όψη της σημερινής έναρξης. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, το Τμήμα Δομών, διοργάνωσε μια σύσκεψη στην περιφέρεια την προηγούμενη εβδομάδα, όπου παρέστησαν και οι δήμαρχοι Αρχανών και Αστερουσίων και Γόρτινας, καθώς και κάποιοι πρόεδροι από τις γειτονικές κοινότητες που επηρεάζονται αμεσότερα από το φράγμα της Πλακιώτισσας. Και είπαμε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να καθαριστούν κάποιοι δρόμοι πρόσβασης, να απομακρυνθούν κάποια υλικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην απαλωτριούμενη περιοχή, για να είναι ενήμεροι οι ιδιοκτήτες ότι πια αρχίζει η φάση πλήρωσης του φράγματος με νερό. Και κάναμε αυτή την υπηρεσιακή σύσκεψη υπό την Προεδρία του κυρίου Αρναουτάκη, παρουσία και των συναρμοδίων φορέων, για να γίνει πια γνωστό στον κόσμο ότι εκεί έχουμε μια τελική φάση κατασκευής και πλήρωσης ενός έργου, το οποίο στη συνέχεια θα... Βέβαια, κύριε Σκουλά, κάτι λείπει στο παζλ του φράγματος Πλακιώτισσας, κάτι λείπει ακόμα. Τι σας λείπει? Τα δίκτυα. Τα δίκτυα, ωραία. Λοιπόν, τα δίκτυα είναι μια μελέτη η οποία προχωρεί από το Υπουργείο. Είναι μια μελέτη για 37.000 αρδρευόμενα στρέμματα. Είναι μια μελέτη προϋπολογισμού περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ.
τα οποία έχουμε υποσχεθεί ως περιφέρεια ότι θα χρηματοδοτήσουμε, θα δούμε πώς και τα λοιπά, είναι στην διακριτική ευχέρεια του κυρίου Αρναουτάκη αυτό. Βέβαια, τώρα να ρωτιέμαι, αλλά θα μπορούσε να τα χρηματοδοτήσει και το Υπουργείο, έτσι. Βέβαια, ναι. Το Υπουργείο. Θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε, κύριε Σαββίδη. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω συμπληρωματικά, επειδή είμαστε σε φάση μελέτης και η κατασκευή ίσως να καθυστερήσει, σύμφωνα με τις οδηγίες πάντα του Συμβούλου Πλήρωσης του Φράγματος, όταν έχουμε νερό, διεξάγουμε ήδη την μελέτη και θα είναι σύντομα σε ετοιμότητα, όταν έχουμε το νερό, έχουμε προνοήσει να συνδεθεί το φράγμα με τα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα, ναι, και να εκμεταλλεύονται άμεσα το νερό οι κάτοικοι της περιοχής. Δηλαδή, ωραία, αυτό το κρατάω, αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν θα πάει η Δωρονάδαρο, η πλήρωση. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, δεν έχουμε ετοιμότητα φράγματος και έχουμε ένα εκμετάλλευτο φράγμα. Θα διοχετευθεί στα υπάρχοντα δημοτικά δίκτυα, τα οποία θα ποτίζουν με βαρυτική ροή, ναι, προς Πρωτόρια, προς Πύργο, προς Πλακιώτισσα, προς τα νότια της Λιγορτίνου, προς το Σοκαρά, προς το Ίνι, βαρυτικά. Προς το Χάρακα φυσικά. Δηλαδή τα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα, κύριε Σαββίδη, θα αντλούν το νερό σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του Συμβούλου Πληρώσεως της υπηρεσίας μας και θα ωφελούν την τοπική οικονομία άμεσα. Δεν θα περιμένουμε δηλαδή την κατασκευή των δικτύων για να ωφεληθεί η περιοχή από το φράγμα της Πλακιώτισσας. Λοιπόν, αυτό θα συμβεί άμεσα. Πολύ καλά τα νέα για την περιοχή της Μεσαράς. Γιατί... είναι όντως πάρα πολύ καλά νέα. Θα σας πει τώρα κάποιος, μπορεί να μας ακούει από το Δήμο Βιάννου και να πει πολύ ωραία για τη Μεσαρά και εμείς περιμένουμε το δικό μας φράγμα Αμυρών Αγίου Βασιλείου. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, κύριε Σκουλά? Θα ολοκληρώ, θα επανέλθουμε μάλλον μετά στο φράγμα της Πλακιώτισσας για κάποιες άλλες. Όχι, πείτε το. Αλλά για το φράγμα Αμυρών τώρα. Η υπηρεσία μας ετοίμασε μελέτη χρηματοδότησης ποσού 20.500.000 ευρώ, ναι, τον Φεβρουάριο. 9 Φεβρουαρίου μας είχε δώσει ο απελθόν υπουργός, ο συντοπίτης μας, ο κύριος Αυγενάκης, ένα περιθώριο μέχρι 9 Φεβρουαρίου και είχαμε έτοιμη την μελέτη για τη χρηματοδότηση του φράγματος Αμυρών, Βιάννου, στην οποία μας συνέδραμε και ο Δήμος Βιάννου, αλλά και η υπηρεσία μας είχε μια σχετική ετοιμότητα για αυτή την υποβολή. Όμως ατυχώς δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου και δεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα το φράγμα Αμυρών. Ναι. Εμείς έχουμε έτοιμη την υποβολή, μας λένε ότι το Σεπτέμβριο θα ανοίξει κάποιο άλλο πρόγραμμα για να την επανυποβάλουμε και να υλοποιηθεί. Άρα εσείς είστε έτοιμοι από τη δική σας μεριά? Δεν είμαστε έτοιμοι, είμαστε πανέτοιμοι. Ωραία. Υποβάλαμε από 9 Φεβρουαρίου. Αυτό το οποίο θα ήθελα γιατί να ξέρετε, να πω... και αυτό το φράγμα νομίζω κάπου 50 χρόνια συζητιέται. Προφανώς, είναι κομβικό. Ναι. Είναι κομβικό. Έχουμε συζήτηση νομίζω προσωρινής τιμής μονάδος και για τις απαλλοτριώσεις του φράγματος των Αμυρών. Έτοιμη καθόλου η μελέτη. Μόνο χρηματοδότηση, κύριε Σαββίδη. Εάν είχαν βρεθεί τα χρήματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, φυσικά και θα είχαμε προκηρύξει διαγωνισμό έργου. Ωραία. Εμείς υποβάλαμε εμπρόθεσμα. Το Υπουργείο απλά μας είπε δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα για τα οποία υποβάλαμε την πρόταση. Μάλιστα. Τώρα. Πάμε τώρα λίγο και στα... συμπληρωματικά για, ναι, για την Πλακιώτισσα. Κάτι θέλετε να πείτε? Συμπληρωματικά μόνο για την Πλακιώτισσα ήθελα να πω ότι πέραν από το γεγονός ότι θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο, πρέπει να δούμε και τα ωφέλη του εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, κύριε Σαββίδη. Δηλαδή το νερό που θα σταματάει, γιατί το φράγμα Πλακιώτισσας, ναι, είναι χωρητικότητας 18 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, όπως και η Φανερωμένη. Μιλάμε για ίδιας έκτασης και εμβέλειας έργο. Αντίστοιχα λοιπόν με την υδροδότηση των υφισταμένων δικτύων και αυτών που μέλουν να κατασκευαστούν στην περιοχή, που θα αρδρεύεται μία περιοχή από το Τεφέλι, τη Λιγόρτινο, τα Πρωτόρια, τον Πύργο, το Ίνι, το Σοκαρά, το Χάρακα, την Πλακιώτισσα, το Κεφαλάδο. Τεράστια περιοχή, έτσι. Και με πολλές ανάγκες. Δηλαδή, και με πολλές ανάγκες όντως, επιμεριζόμενοι στους Δήμους Αρχανών Αστερουσίων και Γόρτινας, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα. Γιατί οι γεωτρήσεις κάθε χρόνο πάνε όλο και πιο χαμηλά. Όταν λοιπόν μπορείς να σταματήσεις μέχρι 18 εκατομμύρια κυβικά σε ένα σημείο και δεν ρέει προς τη θάλασσα, αυτονόητα ο υδροφόρος ορίζοντας όλης αυτής της περιοχής, η οποία είναι αγροτική περιοχή,
και μας σημαντική οικονομική δυσχέρεια εσχάτως σύμφωνα με τους δείκτες του κοινωνικού παρατηρητηρίου, με δημογραφική κάμψη. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα πολλαπλασιασμού εισοδημάτων επάρκειας και άρα και πληθυσμιακής αναστροφής για την περιοχή. Αυτή η περιοχή όμως, μάλλον η ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, χρειάζεται και μια άλλη βοήθεια. Και πάμε τώρα σε ένα μεγάλο έργο, το νέο αεροδρόμιο, κύριε Σκουλά. Α, και ναι. Τι γίνεται με το θέμα της σύνδεσης της Μεσαράς με τον αεροδρόμιο, κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό, κύριε Σκουλά, τώρα δεν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί ήδη? Δηλαδή, πώς κάνουμε ένα έργο τόσο μεγάλο, τόσο εμβληματικό, χωρίς να σκεφτόμαστε. Και σκεφτόμαστε μόνο το Βορρά, ας πούμε, και δεν σκεφτόμαστε το Νότο. Τι είναι, μόνο Βορρά, είναι Κρήτη? Μήπως και το Βορρά που τον σκεφτόμαστε, κυρία Σφακιωτάκη. Καριωτάκη. Μήπως και το Βορρά, τον οποίο τον σκεφτόμαστε, τον έχουμε υλοποιήσει? Όχι, βέβαια. Έτσι. Έτσι. Εμείς ζητάμε από το 2010, σαν περιφέρεια Κρήτης, το ζητάει ο κύριος Αρναουτάκης, που είναι από τότε πολιτικός ηγέτης της αυτοδιοικητικής Κρήτης. Ζητάει από τότε την αρμοδιότητα μελετών. Θα είχαμε ετοιμότητα σε όλα αυτά. Και είμαστε 2024 και δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει έργα στο βόρειο οδικό άξονα. Ο νότιος λοιπόν οδικός άξονας, ο οποίος θα συνέδεε θεωρητικά την Μεσαρά με το αεροδρόμιο, το νότο της Κρήτης με το αεροδρόμιο Κοντολογής, έχει τις εξής διαφοροποιήσεις. Καταρχήν υπάρχει μία μελέτη του Υπουργείου, η οποία ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του μελετητή, ναι, η οποία συνδέει το σημείο όπου καταλήγει ο δρόμος στη Μεσαρά στο καστέλι Δήμου Γόρτινας, ναι, όχι το καστέλι που γίνεται το αεροδρόμιο, το καστέλι Δήμου Γόρτινας, με τον κόμβο στα Πρωτόρια. Ναι. Είναι μία παιδινή χάραξη, της οποίας την μελέτη είμαστε ενήμεροι, είναι μελέτη του Υπουργείου προς ένα μελετητικό γραφείο της Αθήνας, αλλά ως Διεύθυνης Τεχνικών Έργων και ως αυτοδιοικητική της Κρήτης, αυτονόητα ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και καλά το κάνετε. Και ρωτάμε και είμαστε και ενήμεροι. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή από Πρωτόρια μέχρι Καστέλη, παρακολουθούμε την ολοκλήρωση της μελέτης του Υπουργείου, ναι, μέχρι το Δεκέμβριο. Εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε από την Άνοιξη, Μάρτιο-Μάιο, υπογράψει τις συμβάσεις μελετών για την παράκαμψη Τυμπακίου και την παράκαμψη Μυρών. Ναι. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει η υπηρεσία μας και εξετάζει, θα το πούμε όμως όταν ολοκληρωθεί και η πρόδρομη μελέτη, έτσι, ναι, η αναγνωριστική, εξετάζει το ενδεχόμενο η παράκαμψη Μυρών, που θα ξεκινάει από το εργοτάξιο της Λατομικής, ναι, πριν το Ελεουργείου Λεονταράκη, να καταλήγει στον κόμβο όπου θα γίνει, στο σημείο που καταλήγει ο νέος δρόμος της Μεσαράς. Να. Αντί δηλαδή η παράκαμψη Μυρών να σταματήσει κάπου στα Καπαριανά, να παραταθεί, αυτό είναι ένας ωραίος πολιτικός οραματισμός, τον οποίο σχεδιάζει η υπηρεσία μας, αλλά θα το δούμε και στην ώρα του, στην ανακοίνωση της αναγνωριστικής μελέτης, να γίνει η παράκαμψη Μυρών μέχρι τον κόμβο στο Καστέλι. Και η παράκαμψη Τυμπακίου μελετάται από το κόμβο των Βόρων, στο Βοριανό Χάνι, όπως λένε οι γνωρίζοντες στη Μεσαρά, ναι, από το Βοριανό Χάνι μέχρι το Δέλτα του Κόκκινου Πύργου. Αυτό τι σημαίνει για την υπηρεσία μας? Ότι σε 2 χρόνια, όταν ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες, η σύνδεση του κυρίου σκορμού της Μεσαράς από τον κόμβο στον Κόκκινο Πύργο μέχρι τον κόμβο στο Καστέλι Γόρτινας θα έχει μία μελετητική ωριμότητα και μία επιλογή διατομής, η οποία προφανώς θα συνάδει και με το δρόμο τον οποίο έρχεται από το Ηράκλειο. Αυτό τώρα το θα συνάδει, βέβαια. Να το δούμε και τι ακριβώς. Είναι επιστημονικό. Είναι, ναι, επιστημονικό, κύριε Σαββίδη. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι μιλάω σαν δικηγόρος για τεχνικά. Καλά πράγματα. Το λέτε. Απλά και ο ΒΟΑΚ προς τα ανατολικά, μείναμε λίγο στο σχεδιασμό στο να συνάδει κάπως και δεν είναι ακριβώς αυτοκινητόδρομος. Όπως σχεδιάζεται ανατολικά για αυτό το λόγο. Το οποίο προβλέπει η επιστήμη και ο φόρτος της κίνησης στην περιοχή. Ευτυχώς που η γλώσσα μας είναι πολύ πλούσια, αλλιώς. Ναι, είναι στα χέλη η γλώσσα. Ναι, αναγκιά σας. Ναι. Λοιπόν, όμως εμείς με αυτές τις κινήσεις, δηλαδή με την κίνηση του Υπουργείου από το Καστέλι μέχρι τα Πρωτόρια και τις δικές μας μελέτες από τον κόμβο Καστελίου μέχρι το εργοτάξιο της, το σημείο που σταθμεύουν τα μηχανήματα της Λατομικής, και μετά από το Βοριανό Χάνι, από τον κόμβο των Βόρων δηλαδή, μέχρι τον Κόκκινο Πύργο το Δέλτα, νομίζω ότι δίνει μια μεγάλη ανάσα στη Μεσαρά αυτή η μελετητική τουλάχιστον οριμότητα.
για να κουμπώσουν μετά αυτά τα έργα για τη σύνδεση στο αεροδρόμιο. Όχι, τώρα, είναι μια σημαντική τροποποίηση σχεδιασμού που η αλήθεια είναι ότι δεν την ξέραμε και δεν το έστω. Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Όμως θα περιμένουμε την αναγνωριστική μελέτη κτλ. Χρονοδιάγραμμα, είπατε, έχουμε. Έχουμε 1,5 χρόνο για την ολοκλήρωση αυτών των μελετών από την υπογραφή τους. Okay. Οπότε έχουμε τώρα ένα σημείο νεκρή ζώνη από τα Πρωτόρια, για την ακρίβεια από το Ρωτάσι μέχρι τον κόμβο Μάρθας. Όλη δηλαδή η πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση θα είναι για αυτό το κομμάτι. Από το Ρωτάσι μέχρι τον κόμβο Μάρθας. Είναι στα διευρωπαϊκά δίκτυα τα δυνάμενα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους αυτό το τμήμα, γιατί το κομμάτι από τα Πρωτόρια μέχρι το Ρωτάσι έχει υλοποιηθεί. Ναι. Οπότε από το Ρωτάσι μέχρι τη Μάρθα, που δεν υπάρχει ούτε μελέτη, θα πρέπει να είναι η εστίαση όλου του θέματος για να έχουμε μια μελετητική τουλάχιστον οριμότητα για να γίνει αυτό το τμήμα του νότιου οδικού άξονα Κρήτης, το οποίο θα οδηγεί όλο τον κόσμο της Νότιας Κρήτης στον αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και βεβαίως και τους ταξιδιώτες. Φυσικά. Από το Καστέλι προς τον νότο της Κρήτης. Να πούμε και χωριδιώδια. Να το πούμε, κύριε Σκουλά. Να το πούμε, λοιπόν. Γιατί να το πούμε. Να το πούμε να ή το να πούμε. Το πούμε. Όχι, να το δεν πούμε. Δεν είναι αυτοκινητόδρομος για να χρειάζεται διόδια. Μην βάζετε ιδέες. Όχι, να το πούμε, γιατί είπαμε θα συνάδει μέρη, οπότε δεν θα είναι αυτοκινητόδρομος. Στο συνάδει εδώ. Στην ίδια λογική, πιστεύω ότι θα παραδώσουμε μέχρι τέλους του έτους τον κόμβο Αρκαλοχωρίου, τον οποίο προοδεύουν αρκετά οι εργασίες που θα είναι γι' αυτό. Σε μισό λεπτάκι, δώστε μας μια εικόνα για αυτά τα έργα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ο κόμβος Αρκαλοχωρίου σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους. Έτσι προχωρούν ήδη οι εργασίες πολύ σημαντικά και θα είμαστε τους επόμενους μήνες έτοιμοι για να προκηρύξουμε και διαγωνισμό για τον κόμβο των πεζών. Άρα λοιπόν όλη αυτή η διαδρομή που επηρεάζει την επαρχία της Κρήτης, του Ηρακλείου, σε σχέση με το αεροδρόμιο, έχει μία μελετητική ή κατασκευαστική εγρήγορση. Λοιπόν, μας δώσατε όλο το puzzle. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκουλά. Κάτι είχε κρατήσει. Ωραία. Εντάξει, έχουμε κι εμείς χρόνο λίγο. Μέχρι το κλείσιμο της σεζόν να τα ξαναπούμε, αν θέλετε. Χαρά μεγάλη. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.